ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο Πέραμα. Τα προβλήματα της περιοχής του Πέραματος θα έλεγα ότι είναι πολλά και κάποια από αυτά σημαντικά, κυρίως τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν αυτή την περιοχή. Να πω βεβαίως πριν ότι 1η Ιανουαρίου του 2014, όταν κληθήκαμε να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου Πέραματος, ο Δήμος Πέραματος ήταν ενδεχομένως ο πιο υπερχρεωμένος Δήμος σε όλη την Ελλάδα, αναλογικά με τον πληθυσμό του. Ήταν έτοιμος να μπει σε πτώχευση και στο παρατηρητήριο. Και η προσπάθεια που έγινε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή επικεντρώθηκε ακριβώς στο οικονομικό νοικοκύρεμα του Δήμου. Να πω ότι μόνο ασφαλιστικά ταμεία και φορεία με το άρθρο 79 ρυθμίστηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ, μόνο ασφαλιστικά ταμεία και φορεία. Χώρια όλες τις ρυθμίσεις που έγιναν, είτε αφορούσαν τα δάνεια, περίπου 14 εκατομμύρια σε δάνεια που είχε ο Δήμος Πέραματος από προηγούμενες διοικήσεις, είτε αφορούσε μια σειρά από δικαστικές περιπέτειες που είχε πέσει ο Δήμος λόγω της κακοδιοίκησης που είχε ασκηθεί για πάρα πολλά χρόνια πριν. Άρα δηλαδή τα προβλήματα της υπερχρέωσης ήταν από κακή διαχείριση. Βεβαίως. Κακή διαχείριση, κακή κακοδιοίκηση και είχε υπονομευθεί το μέλλον αυτής της περιοχής. Είναι σαφές ότι σήμερα, 4,5 χρόνια περίπου μετά από την ημέρα που αναλάβαμε, ο Δήμος έχει μπει σε ρυθμούς κανονικότητας. Ο Δήμος Πέραματος πια με όλα τα χρέη ρυθμισμένα, με δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε χρέη και αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε χρέη προηγούμενων χρόνων να έχουν αποπληρωθεί, με φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, με διαχειριστική επάρκεια που απαιτείται για να μπορεί ο Δήμος Πέραματος να λειτουργεί και να παίρνει και κοινοτικές επιχορηγήσεις ή να μετέχει σε διάφορες επιχορηγούμενα προγράμματα. Ο Δήμος Πέραματος λοιπόν είναι σε θέση να μπορεί να κάνει έργα με ίδιους πόρους, να μπορούν οι εργαζόμενοι να πληρώνονται στην ώρα τους, κάτι που ήταν πολυτέλεια τα προηγούμενα χρόνια, να αγοράζει εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή, να έχει έναν προϋπολογισμό με περίπου 10 εκατομμύρια πλεόνασμα για να μπορεί λοιπόν προς όφελος των παρεχόμενων υπηρεσιών που οφείλει να παρέχει στους πολίτες να έχει στο τεχνικό του πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό και να μπορούμε πια να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Επειδή στο Πέραμα υπάρχουν 4 μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και υπάρχει και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και δημιουργούνται διάφορα οικολογικά προβλήματα. Πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό το θέμα ο Δήμος? Υπάρχουν, όπως είπα και στην αρχή, πολύ μεγάλη σημασία προβλήματα που κυρίως σχετίζονται με το περιβάλλον. Η γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το Πέραμα έχει επιβαρυνθεί με μια σειρά από οχλούσιες δραστηριότητες. Είτε αυτές αφορούν διάφορες δραστηριότητες που ασκούνται στη λιμενική ζώνη, είτε αυτές αφορούν τις εταιρείες πετρελοειδών που βρίσκονται στην περιοχή μας. 5 μεγάλες εταιρείες λοιπόν βρίσκονται στην περιοχή που έχουν το μεγαλύτερο ίσως ποσοστό εφοδιασμού της καύσιμα της Αττικής. Εδώ και πολύ καιρό η Δημοτική Αρχή, συνεχίζοντας μια διαχρονική προσπάθεια από όλες τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, προσπαθεί να πείσει λοιπόν για το αυτονόητο την κυβέρνηση. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το να μπει ένα χρονοδιάγραμμα με την εγκατάσταση των εταιριών πετρελαίου. Είναι σαφές ότι στην πρώτη του φάση, με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και το άρθρο 70, δεν ήταν στην κατεύθυνση που θέλαμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας να αρθεί λοιπόν αυτό το άρθρο. Και βεβαίως αυτό που σήμερα με πολύ αισιοδοξία περιμένουμε να γίνει είναι τέλος του Μάρτη να ξυλωθούν οι δεξαμενές από την ανενεργή εταιρεία BB που σήμερα ανοίγει στα ΕΛΠΕ και θεωρούμε λοιπόν ότι με την αποξύλωση των δεξαμενών πετρελοειδών από την πρώην BB που καταλαμβάνει τα 130 στρέμματα από τα 304 που συνολικά καταλαμβάνουν οι εταιρείες πετρελοειδών γίνεται η αρχή ώστε κάποια στιγμή λοιπόν να φύγει αυτός ο μεγάλος βραχνάς, αυτή η μεγάλη επικίνδυνη δραστηριότητα που γυτνιάζει άμεσα με τον οικιστικό ιστό. Να φανταστείτε ότι δίπλα σε δεξαμενές πετρελαίου και βενζίνης, στα 4 και στα 5 μέτρα βρίσκονται σπίτια, παίζουν παιδιά.
κοιμώνται οικογένειες ολόκληρες. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο βεβαίως είναι οι δραστηριότητες του λιμανιού. Ο Δήμος Περάματος το 2018 με τη σύμβαση παραχώρησης κατάφερε να εξαιρεθούν σε συνεργασία με την κυβέρνηση να εξαιρεθούν πολύ σημαντικοί ζωτικής σημασίας χώροι στην παραθαλάσσια περιοχή, στην παραλιμένη περιοχή. Αυτό έγινε για πρώτη φορά λοιπόν. Πολύ σημαντικοί χώροι όπως είναι ο Αρμός και όπως είναι η προβλήτα Ε στο δυτικό άκρο εξαιρέθηκαν από τη σύμβαση παραχώρησης και ήρθαν σε χρήση και εκμετάλλευση στο Δήμο Περάματος για 50 χρόνια. Παράλληλα μαζί με το 27% από το 3,5% που πληρώνει ο ιδιώτης επενδυτής στο ελληνικό δημόσιο που έρχεται πια στο Δήμο, θα έλεγα ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις όχι μόνο για τους χώρους που πήραμε, αλλά και στην αξιοποίησή τους προς όφελος του πολίτη, όσο οφείλουμε βεβαίως να κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την περιβαλλοντική επιβάρυνση, βεβαίως με τη μη αξιοποίηση των χώρων αυτών προς όφελος της εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι το Πέραμα όλα αυτά τα χρόνια ήταν ψηλά στους πίνακες και στην ανεργία αλλά και στην ανθρωπιστική κρίση. Θεωρούμε ότι τον τελευταίο καιρό η περιοχή μας έχει μπει σε μια άλλη τροχιά, σε μια άλλη λειτουργία. Για ποιο λόγο? Για πάρα πολλά χρόνια λοιπόν η μοναδική, θα έλεγα, μεγάλη δραστηριότητα της περιοχής ήταν η ναυπηγοεπισκευαστική βάση. Όταν πριν 20 χρόνια βεβαίως αυτή η κρίση που θα αναφερθώ αμέσως έχει έρθει πριν τη δεκαετία του 90, προηγείται των μνημονιακών χρόνων. Αυτό λοιπόν, όταν μέσα στην ναυπηγοεπισκευή δούλευαν 20 και 25.000 εργαζόμενοι, χώρια ότι πάνω από 10.000 άνθρωποι εργαζόμενοι δούλευαν σε δορυφορικές εργασίες έξω από το λιμάνι που το παραγόμενο προϊόν είχε σαν στόχο μέσα, να πάει μέσα συμπληρωματικά στο λιμάνι και από την δεκαετία του 90 σταδιακά και φτάνοντας το 2000 η ανεργία που υπήρχε στην ναυπηγοεπισκευαστική βάση ήταν πάνω από 90%, 90 με 92%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλη αυτή η ανεργία δημιούργησε μια τρομακτική ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Ο Δήμος τι είχε κάνει για αυτήν την περιοχή? Βεβαίως σε πρώτη φάση αυτό που έπρεπε να κάνει ο Δήμος ήταν να αντιμετωπίσουμε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ο Δήμος Περάματος λοιπόν κατόρθωσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις κοινωνικές ανάγκες είτε με τα συσίτια είτε με τα κομμένα ρεύματα που υπήρχαν στην περιοχή και δεν ήταν λίγα. Μπορέσαμε λοιπόν να βοηθήσουμε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες της περιοχής μας ώστε να κρατηθούν όρθιοι και σταδιακά να αρχίσουν λοιπόν με αξιοπρέπεια να στέκονται απέναντι στο πρόβλημα. Σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε μια άλλη τροχιά, σε μια άλλη λειτουργία. Βεβαίως η προσδοκία με τον εξυγχρονισμό του λιμανιού δεν έχει πάψει να υπάρχει, αν και ακόμα τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε από τον νέο ιδιώτη επενδυτή δεν έχουν γίνει ορατά. Παρά τα αυτά θεωρώ ότι και με τα ναυπηγεία που βρίσκονται, τα ιδιωτικά ναυπηγεία που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά και μέσω άλλων εργασιακών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί, και η μείωση της ανεργίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Η δε ανθρωπιστική κρίση νομίζω ότι τίνει σχεδόν να μηδενιστεί. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή υπήρχε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, είχατε και πολύ υψηλά ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Ναι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που ερμηνεύεται, πολλοί γνωρίζουν και στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης ήταν λοιπόν ένα πρώτο μεγάλο παράδειγμα. Όντως η περιοχή μας έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ακούει στο όνομα Χρυσή Αυγή. Τα ποσοστά που καταγράφει είναι πολύ σημαντικά για μια εργατική συνοικία όπως είναι το Πέραμα. Θεωρούμε βεβαίως ότι όλο αυτό το διάστημα, η προσπάθεια που κάνει και η Δημοτική Αρχή, βεβαίως και η Πολιτεία στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα και θεωρώ ότι πολύ πολύ σύντομα πάλι τα ποσοστά αυτής της οργάνωσης θα πάψουν να είναι τέτοια που να μπορούν να μας απασχολήσουν, θα μπορούν να μας δώσουν λοιπόν
ενδιαφέρον σε μια συζήτηση. Θα πω παράλληλα βεβαίως ότι ο Δήμος Περάματος, σε αντίθεση λοιπόν με τα υψηλά ποσοστά που καταγράφει η οργάνωση Χρυσής Αυγής, να σας πω ότι ήταν ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της πολιτείας για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων όπως αυτό που υπάρχει στο σχιστό Περάματος. Την ίδια στιγμή παράλληλα σχολεία της πόλης μας φιλοξενούν προσφυγόπουλα που σε καθημερινή βάση πια αφομοιωμένα αυτή την μαθητική κοινότητα λειτουργούν σε ρυθμούς κανονικότητας. Δεν νομίζω πια ότι μπορεί κάποιος να μην δει ότι δεν μπορεί καμία μα καμία οργάνωση να σταθεί εμπόδιο σε μια σύγχρονη, σε μια ανθρώπινη, σε μια αλληλέγγυα κοινωνία όπως είναι η τοπική κοινωνία του Δήμου Περάματος. Αν επανεκλαγείτε, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας για την επόμενη θητεία σας? Στόχος μας σε σχέση με τις επόμενες εκλογές είναι η επανεκλογή μας. Θεωρούμε ως δεδομένο μετά τα δείγματα γραφής που αυτή η Δημοτική Αρχή έχει δώσει όλη αυτή την πενταετία, είναι όχι απλά να συνεχίσουμε λοιπόν και το οικονομικό και το διοικητικό νοικοκύρεμα, αλλά και μια σειρά από έργα υποδομών που για πάρα πολλά χρόνια ήταν ανενεργά και κατεστραμμένα στην πόλη μας. Στόχος μας είναι να κάνουμε αυτή την πόλη να είναι σύγχρονη και εφάμιλη κάθε ευρωπαϊκής πόλης όσο οφείλουμε να κάνουμε. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα λοιπόν που εμείς θέτουμε είναι η γρήγορη ολοκλήρωση του έργου της υποθαλάσσιας ζεύξης Περάματος Σαλαμίνας, ένα έργο που θα ανακουφίσει την περιοχή, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Περάματος έχει ένα μοναδικό δρόμο εισόδου-εξόδου στην περιοχή που καταλήγει στο μεγαλύτερο προθυμίο της χώρας και το δεύτερο της Ευρώπης σε επίπεδο διακίνησης αυτοκινήτων και επιβατών. Ένας δρόμος που μάλιστα, όπως πολλοί γνωρίζουν, διέρχεται ανάμεσα από τις εταιρείες πετρελοειδών και αλίμονο εάν συμβεί οποιοδήποτε βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή μας. Αυτό βέβαια θα οχριά το παράδειγμα στο μάτι σε σχέση με τα θύματα που θα θρυνήσει μια περιοχή, που θα θρυνήσει ο ευρύτερος Πειραιάς, δεν θα είναι μόνο στο Δήμο Περάματος, ο ευρύτερος Πειραιάς. Αλλά βεβαίως εκτός από τη ζεύξη, μεγάλες προτεραιότητες που έχει θέσει αυτή η Δημοτική Αρχή είναι να συνδεθεί επιτέλους ο Δήμος Περάματος μέσω του μετρό με την υπόλοιπη, με τον υπόλοιπο αστικό ιστό της Αθήνας. Ένα έργο που θα μπορούσε τη δεκαετία του 90 να έχει σχεδιαστεί μαζί με όλες τις άλλες περιοχές όπως είναι το Χαϊδάρι, η Νίκαια, ο Κορυδαλός, ο Πειραιάς, και σήμερα επιτέλους θα μπορούσαν να απολαμβάνουν και οι πολίτες λοιπόν αυτής της περιοχής το μετρό. Παράλληλα το φυσικό αέριο, μια περιοχή στο 2020 που ακόμα ενώ το φυσικό αέριο περνάει δίπλα στα γεωγραφικά της όρια δεν έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί λοιπόν στον αγωγό του φυσικού αέριου. Είναι ζητήματα που αν κάποιος προσθέσει αυτά που προείπα πριν σε σχέση με την αξιοποίηση χώρων που βρίσκονται στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, που είναι χώροι καθαρά, χώροι περιπάτου και αναψυχής προς όφελος των πολιτών, αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα σχεδιασμό σε μια πόλη που μέχρι τώρα πραγματικά υπέφερε σε όλα τα επίπεδα. Έχω την άποψη λοιπόν ότι η επόμενη θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής θα είναι η ολοκλήρωση ενός σχεδιασμού μιας πόλης που θα κοιτάει το μέλλον με πραγματικά με πολύ καλές, με πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα νέο στοιχείο στις επόμενες εκλογές που είναι η απλή αναλογή που καθιέρωσε ο Κλισθένης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την καθιέρωση? Κοιτάξτε, ο Δήμος Περάματος δεν είναι ξεκομμένος από τις υπόλοιπες περιοχές σε σχέση με τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε σχέση με την εφαρμογή της απλής αναλογικής. Είναι δεδομένο και δημόσια, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές, ότι σαφώς και είναι ως μέτρο, ως εκλογικό μέτρο, πολύ πιο δημοκρατικό, γιατί φανταστείτε ότι υπήρχαν στο παρελθόν δημοτικές αρχές που είχαν προέλθει από την πρώτη Κυριακή με 16-18% ως ποσοστό και τη δεύτερη Κυριακή πέρανε το 60% των εδρών, ό,τι πιο αντιδημοκρατικό μπορεί να υπάρχει. Από την άλλη βεβαίως, επειδή ως κοινωνία ακόμα δεν έχει κατακτηθεί η κουλτούρα των συνεργασιών, της επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών παρατάξεων, μεταξύ διαφορετικών λογικών και
αν θέλετε, ακόμα ιδεολογικών αναφορών από τους ανθρώπους που μετέχουν στα κοινά, στα δημοτικά δρόμενα, θεωρώ ότι για μία ή δύο τετραετίες τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση θα ταλαιπωρηθεί. Γιατί σαφώς και εξασφαλίζει το δημοκρατικότερο αυτό το εκλογικό σύστημα, αυτό που δεν εξασφαλίζει είναι η κυβερνησιμότητα του Δήμου. Φανταστείτε λοιπόν μια δημοτική αρχή να εκλέγεται και να έχει το 30% των εδρών, πόσο δύσκολο θα είναι να μπορεί να πάρει μια απόφαση που θα χρειάζεται λοιπόν τη συνεργασία δύο ή τριών ακόμα διαφορετικών παρατάξεων. Θεωρώ δεδομένο ότι στο μέλλον αυτό θα κατακτηθεί. Όμως θεωρώ ότι την πρώτη και τη δεύτερη τετραετία θα ταλαιπωρηθούν. Και αν σε κεντρικό επίπεδο έχει λυθεί, εάν κάποιος πάρει την εντολή να φτιάξει κυβέρνηση, προσπαθούν μία, δύο, τρεις φορές και μετά ξαναπάνε λοιπόν σε εντολή του λαού, εδώ αντιλαμβάνεστε θα είμαστε υποχρεωμένοι για 4 ολόκληρα χρόνια να έχουμε με μειοψηφία υποχρέωση διοίκησης αυτού του Δήμου. Η κυβερνησιμότητα λοιπόν για μένα είναι κάτι που πρέπει να στοχεύει ο νομοθέτης και δυστυχώς δεν το έχει αξιοποιήσει στο έπακρο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα άμεσα. Είναι σαφές ότι η δική μας δημοτική αρχή στη διάρκεια αυτής της θητείας όχι μόνο είχε την υποχρέωση αλλά και λόγω αντίληψης πραγμάτων απευθύνθηκε σε όλους τους δημότες. Εξάλλου η καθημερινή μας δράση και λειτουργία αυτό κάνει, απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών της πόλης του Περάματος και βεβαίως η συνεργασία με τις δημοτικές παρατάξεις της πόλης μας όχι απλά είναι αυτονόητη, είναι κάτι που και στο παρελθόν έχει συμβεί αλλά και βεβαίως και μέσα από το καινούριο λοιπόν εκλογικό σύστημα θα έρθει να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα δημιουργούνται με την εφαρμογή του νέου συστήματος και πολύ πολύ γρήγορα λοιπόν να φέρει θετικά αποτελέσματα και με τη δημοκρατικότερη αναλογία, αντιπροσώπευση που θα υπάρχει λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά βεβαίως και με την καλύτερη συνεργασία σε όσο περισσότερο βαθμό γίνεται προς όφελος λοιπόν των αποφάσεων που θα παίρνονται για τους πολίτες αυτής της περιοχής.